Θέλω να πάμε τώρα σε ένα θέμα, πραγματικά, που έχει σοκάρει πάρα πολύ κόσμο. Και θα συνδεθούμε και με τον Ανδρέα Καραγιάννη, που είναι αρχισυντάκτης του site Εκκλησία Online. Γεια σου, Ανδρέα, τι κάνεις? Χρόνια καλημέρα, πολλά. Χρόνια πολλά, καλό τρίμερο σε όλους. Στο Αγίου Πνεύματος αύριο, με υγεία και κάθε καλό. Καλή μας φώτιση. Λοιπόν, υπάρχει το εξώφυλλο του περιοδικού Glamour που γιορτάζοντας το μήνα περηφάνειας, το μήνα που συζητάμε για τη διαφορετικότητα και είναι ένα μήνυμα να αποδεχτούμε τη διαφορετικότητα, κάνει εξώφυλλο το Logan Brown, ο οποίος προσδιορίζεται ως queer ή γεννήθηκε κορίτσι. Είναι τρανς άντρα ουσιαστικά. Βασανιζόταν σε ένα σώμα που δεν ήθελε να αποδεχτεί. Δεν έχει κάνει μετάβαση, αλλά προσδιορίζεται τώρα ως άνδρας. Και μένει έγκυος. Γέννησε στις 17 Μαΐου. Αυτό έχει ξεσηκώσει θύελλα σχολείων, γιατί όλοι λίγο πολύ το βλέπουν κάπως αμήχανα. Αλλά εσύ έγραψες ότι έχεις δεχτεί πάρα πολλά αρνητικά σχόλια. Κοιτάξτε, εμείς αυτό το οποίο βγάλαμε χθες είναι την αντίδραση και το κείμενο, ένα πολύ δυναμικό κείμενο ομολογουμένως, το οποίο έγραψε ο πατέρας Γεώργιος Στεφανούρης, το οποίο μας έστειλε, στο οποίο πραγματικά καυτηριάζει το γεγονός αυτό. Ουσιαστικά δεν μπορεί να καταλάβει αυτό το προβλημα, δηλαδή το προβληματισμό του να προβάλλουμε συνεχώς μια τέτοια κατάσταση και πού αποσκοπά τελικά όλο αυτό. Αυτό το οποίο αναρωτιέται ο ιερέας και πολλοί ιερείς είναι για ποιο λόγο θα πρέπει τέτοιου είδους παραδείγματα να βγαίνουν και να προκαλούν τόσο πολύ την κοινή γνώμη, ειδικά την ελληνική κοινή γνώμη, όταν ακόμα η οικογένεια παλεύει, να κρατήσει τα κουμάντα της, να δώσει τα σωστά πρότυπα στα παιδιά της, για να μπορέσουν να έχουν έναν δρόμο στη ζωή τους. Όλα αυτά τα οποία, όλες αυτές οι επιρροές που έχουμε, τελικά ίσως είναι εκ του πονηρού, όπως λέει ένα μεγάλο κομμάτι από την Εκκλησία μας, και αποσκοπά στην πλήρη καταβαράθρωση των ηθικών αξιών, έτσι ώστε να χαθεί ο δρόμος και να χάσουμε πλήρως την μπάλα γονείς. Κύριε Καραγιάννη, θέλω να σας πω, επειδή είπατε, αναφερθήκατε σε δυναμικό κείμενο, εγώ θα πω απόλυτα ρατσιστικό κείμενο, που το διάβασα όλο χθες. Και ισοσκελίζει την ομοφιλοφιλία με την κτηνοβασία και τους παιδεραστές. Τουλάχιστον αυτό γράφει μέσα. Επειδή διάβασα όλο το κείμενο, να σας διαβάσω ακριβώς αν θέλετε και τι λέει, γιατί το έχω μπροστά μου αυτό. Δεν είναι δυναμικό το κείμενο αυτό. Λέει ότι αν κάνουμε παραδείγματα όλα αυτά και δίνουμε δικαιώματα σε κάθε άνθρωπο που επιθυμεί να προβάλλει κάτι διαφορετικό, τότε σε λίγο ο καθένας ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του διαφορετικό, ακόμα κι αν αυτό είναι κάτι χυδαίο ή παράνομο, θα θέλει κι αυτός να έχει δικαιώματα. Εάν με αυτό το οποίο κάνουμε προάγουμε τόσο πολύ κάθε τι περίεργο και κάθε τι διαφορετικό. Αυτό εννοώ. Αυτό ήταν το κείμενο το οποίο βάλαμε χθες με κάθε προσοχή και με κάθε σεβασμό. Σε πάντως, μια αντίθετη γνώμη, έτσι. Ναι, αλλά υπάρχει ανθρώπινο δικαίωμα στη διαφορετικότητα. Δηλαδή, δεν προβάλλει το περιοδικό αυτό ως μοντέλο ότι αν θες γίνε και εσύ. Αν δεν έχεις βασανιστεί όσο αυτό το κορίτσι. Αυτό το κορίτσι, από ό,τι διάβασα την ιστορία του, θέλω πρώτα να πω πριν συνεχίσω ότι και εμένα μου δημιουργεί μια μηχανία, αλλά δεν μπορώ να αρνηθώ σε έναν άνθρωπο να διαθέσει το σώμα του και τη ζωή του όπως θέλει. Με φυσικό τρόπο έγινε. Συνέβη με φυσικό τρόπο. Ούτε με εξωσωματική, ούτε με παρένθετη. Και να ζει όπως θέλει να ζει και ειδικά στο μήνα της περηφάνειας να απενεχοποιήσουμε αυτά τα πράγματα. Και με συγχωρείς, Ανδρέα, να πω και αυτό. Διάβασα λοιπόν σε μια συνέντευξη που έδωσε ότι όταν ήταν 12 χρονών και δεν αισθανόταν καθόλου καλά μέσα σε ένα γυναικείο σώμα, πράγμα που μπορεί να συμβεί σε κάποιο από όλα τα παιδιά του κόσμου και πρέπει εκεί να είμαστε να το στηρίξουμε, να μην του πούμε όχι είσαι καλά, να το αφήσουμε να επιλέξει το δρόμο του στη ζωή. Ο δρόμος ο δικός της λοιπόν την οδήγησε εκεί. Αμηχανία για τους περισσότερους, οκ. Okay. Σεβασμό όμως στην επιλογή και στη διαφορετικότητα. Με κάθε σεβασμό στον άνθρωπο ο οποίος έχει υποφέρει, με κάθε σεβασμό σκύβουμε πάνω στο πρόβλημά του προφανώς. Γιατί όμως να πάρει ένα τόσο ευαίσθητο κοινωνικό θέμα όπως είναι η μητρότητα, η πατρότητα, να το αναγάγει σε πρωτοσέλιδο και το ίδιο το άτομο αυτό θα εισπράξει πρώτα απ' όλα δυστυχώς το λέω, θα εισπράξει την επίθεση έτσι. Γιατί έτσι στοχοποιείται και το ίδιο το πρόσωπο αυτό, προκαλώντας μια κοινωνική ομάδα. Γιατί λοιπόν να πατάμε στον ιερό θεσμό της τεκνοποιίας, στον ιερό θεσμό της μητέρας, του πατέρα και να το προβάλλουμε αυτόν τον λάθος τρόπο? Γιατί ο κόσμος αλλάζει, Ανδρέα, και ο κόσμος αλλάζει ακόμη και αν δεν μπορούμε να μεταβολήσουμε πολύ τρανταχτά περιστατικά όπως αυτό. Ο κόσμος αλλάζει και πρέπει να είμαστε εκεί να το παρακολουθούμε. Ο κόσμος αλλάζει όταν θα είναι έτοιμος να αλλάξει. Εγώ δεν θεωρώ ότι ακόμα υπάρχει. Μέσα από σύγκρουση αλλάζει. Δεν υπάρχει ποτέ κάποια στιγμή που θα οριμάσει. Στον κύριο Καραγιάννη, άμα θέλει να απαντήσει. Στην περίπτωση αυτή, εσείς θα προτιμούσατε να έχει προχωρήσει έκτρωση, δηλαδή?
Κοιτάξτε να δείτε. Οι θέσεις της πίστεώς μας είναι συγκεκριμένες. Είναι συγκεκριμένες για το τι και για το θέμα της εκτρώσεως, γιατί είναι πολύ εύλογο το ερώτημά σας. Το τι μέλη γενέζεται σε μια τέτοια περίπτωση. Η Εκκλησία μας αναγνωρίζει συγκεκριμένο τρόπο οικογένειας. Το ξέρετε αυτό. Δεν ανακαλύπτουμε την πυρίτιδα αυτή τη στιγμή. Πιστεύει στον άντρα, στη γυναίκα και στα παιδιά. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο αλλάζει. Είναι ιεροί κανόνες. Εάν τώρα θα προσαρμοστεί. Ναι, εντάξει, αλλά μπορεί να είναι όπως βλέπουμε άντρα-άντρα και παιδιά ή γυναίκα-γυναίκα και παιδιά. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ενέχεται ακόμα στο αξιακό υπόβαθρο της Εκκλησίας μας και της πίστεώς μας. Το εάν θα προσαρμοστεί και πώς ο λόγος της Εκκλησίας στις νέες προτροπές και προσταγές της νέας τάξης πραγμάτων, αυτό μέλει να το δούμε. Μέχρι στιγμής πάντως είναι σαφείς οι λόγοι και οι ιεροί κανόνες με βάση τους οποίους κινείται το πιδάλιο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Και κάθε Εκκλησία, έτσι. Γιατί η Ορθοδοξία δεν είναι μόνο η Εκκλησία της Ελλάδος. Κάθε Εκκλησία ανά τον κόσμο διέπεται από τις ίδιες αρχές. Εγώ η αλήθεια είναι ότι ήθελα πάρα πολύ να είχαμε και ένα γυναικολόγο σήμερα. Γιατί για μένα πιο σημαντικό είναι η κατάσταση της υγείας αυτού του ανθρώπου. Γιατί έχει κάνει πολλές θεραπείες τεστοστερώνης. Συνέλαβε επειδή για ένα διάστημα για λόγους υγείας σταμάτησε την τεστοστερώνη. Είναι ένα σώμα που έχει δεχτεί πάρα πολλές ορμόνες. Και τώρα με τις ορμόνες της εγκυμοσύνης, όλη αυτή η έκρηξη. Ήθελα κάποιος επιστήμονας να μου εξηγήσει αν είναι κάτι πάντως που μπορεί να κάνει. Δεν είναι κακό. Πρώτη φορά που το βλέπουμε. Έχει γίνει στο παρελθόν. Ναι, ναι, ναι. Και τα παιδιά ήταν μια χαρά. Ενώ δεν είναι πρώτη φορά που βλέπω ένα τραν. Εγώ με κάθε σεβασμό αναρωτιέμαι τι πρότυπα και με τι τρόπο τι θα μεταδώσει μετά από όλο αυτό τα που πρότυπα. Μακάρι, πρότυπα. Τα πρότυπα. Τα πρότυπα. Είναι... Εδώ είδαμε το σοκ που έγινε, αγαπητή κυρία Παγκοδήμου, την προηγούμενη εβδομάδα με μια λάθος ταινία που κακώς παίχτηκε σε ένα σχολείο. Το πώς αντέδρασε το παιδάκι το οποίο πήγε και έκανε μετά. Και αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Θέλουμε τα παιδιά μας να κάνουν μετό, θέλουμε τα παιδιά μας να μην μπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο με αυτά τα οποία βλέπουν. Δεν θέλουμε να υπάρχει ένα μέτρο. Πάνω μέτρων άριστον, να υπάρχει πρώτα η παιδεία και η κουλτούρα για να υποδεχτούμε αυτά τα φαινόμενα. Εγώ δεν λέω όχι. Να υπάρχει όμως πρώτα η προεργασία και μετά να μπορούμε να τα υποδεχτούμε. Αυτό είναι το βασικό. Πνευματικότητα, προεργασία, κουλτούρα και μετά υποδεχόμαστε όλα αυτά τα φαινόμενα βεβαίως. Είναι σημεία των καιρών. Θέλω να σας ευχαριστήσω και κλείνοντας να πω ότι για μένα τα πρότυπα είναι και καθορίζονται από το αξιακό του σύστημα, όχι από το πώς επιλέγουν να ζήσουν. Από το ποιες είναι οι αρχές τους, ποιες είναι οι αξίες τους για τη ζωή. Και εγώ δεν συμπεριλαμβάνω αξία στη ζωή ότι γεννήθηκα γυναίκα, θα παραμείνω γυναίκα. Αυτό δεν έχει καμία σχέση. Αξίες είναι άλλες. Στη δική μου κοσμοθεωρία. Ως μάνα και εγώ ως πατέρας, ξέρετε ότι η πρώτη μας προτεραιότητα είναι η καλή ψυχική κατάσταση των παιδιών μας. Φυσικά. Και η καλή κοινωνική κατάσταση στην οποία ζουν. Αυτό πρέπει να το προστατεύσουμε ως κόρη οφθαλμού. Εντάξει, σε σχέση με το βίντεο έχει γίνει πάρα πολλή συζήτηση. Υπήρξαν πάρα πολλοί άνθρωποι που ήταν ψυχολόγοι, είναι εκπαιδευτικοί, υποστήριξαν τη συγκεκριμένη ταινία. Υποστήριξαν την εκπαιδευτικό που θεώρησαν ότι κανιβαλίζεται για ένα βίντεο που πραγματικά είναι εκπαιδευτικό ενδεχομένως για κάποια χρόνια. Δηλαδή ότι θα ήταν 2 χρόνια παραπάνω τα παιδιά, αν ήταν 12. Για και όχι για δημοτικού. Ενδεχομένως. Ας μην μιλήσουμε όμως γι' αυτό. Σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είστε καλά. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, πραγματικά δεν είναι εύκολο, ρε παιδί μου. Βλέπεις μια εικόνα που είναι δημιουργία, μηχανία. Όσο όμως διαφορετική και να είναι αυτή η εικόνα, αγκαλιάζουμε τη ζωή ενός άλλου ανθρώπου που ζει έτσι. Και δεν νομίζω ότι είναι πρότυπο. Εννοώντας ότι είναι και μειοψηφία αυτά τα άτομα. Δεν είναι τόσα πολλά, ώστε να γίνεται, να το βλέπουμε συνεχώς και να είναι πρότυπο. Παρ' όλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι αυτά τα άτομα δέχονται πολύ μεγάλη επίθεση και είναι κρίμα. Πραγματικά κρίμα. Δηλαδή, εκτίθονται για να προστατέψουν άλλους και μετά δέχονται πάρα πολύ μεγάλη επίθεση. Ακριβώς, έχεις δίκιο. Γιατί είμαστε όλοι άνθρωποι. Για να περάσει το μήνυμα ότι υπάρχουμε και εμείς αυτή την κοινωνία. Είμαστε όλοι άνθρωποι και τη βία πολλές φορές, τις περισσότερες φορές, τη φέρνουν άνθρωποι που είναι straight και έχει αποδειχτεί αυτό δηλαδή στις μέρες μας. Γενικά. Σε δουλειές, σε συνεργασίες. Α, δημιουργούν τη βία. Τη δημιουργούν τη βία. Είτε λεκτική. Και ο Λόγκα στη συνέντευξη λέει ότι πέρασε και δύσκολα και στο NHS όταν πήγε να γεννήσει, με τα χαρτιά, με το τι έπρεπε να γράψουν. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο. Εντάξει. Εγώ καταλαβαίνω και αυτούς πάντως που το βλέπουν και εννοείται δεν συμφωνούν έτσι. Όλους τους ανθρώπους. Αλλά προσπαθώ να προσπιστώ το δικαίωμα του καθένα να είναι ο εαυτός του. Δεν μπορούμε να κρίνουμε εμείς αυτό το πράγμα. Ποιοι είμαστε εμείς να το κρίνουμε. Δεν μπορούμε να το κρίνουμε. Είναι αδύνατον. Είναι δικό το σώμα που μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Τέλος. Ακριβώς. Ωραία.